Κουβαλώ. Αγαπημένη μου, σήμερα είσαι σπουδάστρια. Έτσι, να πούμε ότι έχεις καταφέρει να κερδίσεις μια θέση σε ένα πανεπιστήμιο. Συντηρείς από το γραφείο ευημερίας όπως οφείλει να σε συντηρεί, αλλά Προσπαθώ. με χίλια μύρια εμπόδια. Βέβαια, τώρα που άρχισε η ιστορία αυτή, με δυσκολεύουν παραπάνω. Με ποιο τρόπο, Άννα? Μου κάνουν περισσότερο πόλεμο. Ας πούμε, η λειτουργός σου που έχετε και κάποια σχέση, θα έλεγε κανείς καλή, με ποιο τρόπο? Η λειτουργός μου, αυτή που είναι τώρα, κάνει ό,τι μπορεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αλλά οι πιέσεις από πάνω νομίζω ότι δεν την αφήνουν. Διότι αυτός επειδή τώρα πόλεμος που ξεκίνησε. Εγώ και αυτή. Δεν θα έπρεπε να ήταν πόλεμος, βεβαίως. Θα έπρεπε να ήταν Λοιπόν, όλοι δεν προς θα την έπρεπε ίδια να ήταν κατεύθυνση. πόλεμος, αλλά έτσι το βλέπουν. Επειδή προσπαθούν να καλυφθούν, γιατί έκαναν πάρα πολλά κακά. Και όπως εγώ πιστεύω, έχει κι άλλα μωρά που βασανιούνται και μπορούν να μιλήσουν. Λόγω του ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Εννοείς του γραφείου ευημερίας, ότι Ναι. δεν βοηθούν τα παιδιά στο να εκφραστούν. Δεν βοηθούν, δεν ξέρουν από ανθρώπινη ψυχολογία πρώτον και κυρίως. Αγαπημένη μου, εσύ σήμερα θες να καταγγείλεις ότι πρώτον δεν λαμβάνεις το βοήθημα που πρέπει να λαμβάνεις. Όχι, το λαμβάνω, αλλά τώρα τον τελευταίο καιρό μόλις συνέβη και τούτο, που έκανα την καταγγελία, ξέρω εγώ, άρχισε και χάνεται, δεν Η εκδίδεται. επιταγή σου. Ναι, Χάνεται επιταγή, είναι δεν απληρώτων εκδίδεται. το κολέγιο ένα χρόνο. Μάλιστα. Χάνονται Λοιπόν. τα χαρτιά που υπογράφω. Περίεργες δυσκολίες που μπορεί να είναι και τυχές, αλλά εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι τυχές. Σίγουρα δεν είναι τυχές επιτά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ακούσουμε την θεία σου και Ναι. την θεραπεύτριά σου και να επανέλθουμε λίγο στην ιστορία μας, γιατί τα βάσανά σου δεν τελείωσαν εκεί. Έχεις μια πορεία στο παρελθόν, μετά που φεύγεις από τη συγκεκριμένη ανάδοχη οικογένεια, πάρα πολύ δύσκολη. Να ακούσουμε την θεία σου. Μας ακούτε? Ναι, Ελίτα μου, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά λέμε, Ελίτα μου, με τα γεγονότα τούτα. Ελίτα μου, σε ευχαριστώ για την εκπομπή που διάθεσες για την Άννα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω συγκεκριμένους ανθρώπους. Λίγο προσοχή στις ευχαριστίες σας, μην ζωγραφίσουμε άτομα, παρακαλώ. Ναι. Σε συγκεκριμένους ανθρώπους και στην αστυνομία Λευκοσίας Μάλιστα. για το ενδιαφέρον που έδειξα για την σοβαρή περίπτωση μας. Ακόμα και τον πιστεύω τους ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για μας. Η αρχότεχνη μου ήταν ένα μωρό πετάμενο ο Τσιποδάς στο έλεος του γραφείου ευημερίας. Όπως αποδείχθηκε η Ελίτα μου, χωρίς καμιά λογική ευθύνη, επέρναν την όπου έφτανα, μέχρι που κατέληξε σε δαιμονισμένα τσέρκα να την κακοποιούν ψυχικά, σωματικά και σεξουαλικά. Και λόγω ηλικίας και περισσότερο των συνθηκών που εζούσε η Μητσά, ήταν τρομοκρατημένη να μιλήσει. Τώρα που μίλησε όμως, δεν έχουμε νομίζω κανένα λόγο να την αφισβητά κανένας. Πότε σας μίλησε εσάς? Εμένα μιλήσε μου πέρσι. Μάλιστα. Αλλά επειδή είχε πάρα πολλά μαθήματα, ζήτησε μου να σιωπήσω και να περιμένω ακόμα λίγο. Δεν ζητά τίποτε άλλο παρά δικαιοσύνη, Δίτα μου. Εσείς Για την πίεση. ξεκαθαρίζετε ότι αυτό το παιδί, η Άννα, δεν ζητά χρήματα, δεν ζητά αποζημιώσεις, δεν ζητά τίποτα από αυτά. Δεν ζητά ούτε την ενδιαφέρον του τα πράγματα. Θέλει να τιμωρηθούν από τον νόμο για τη βία που προκάλεσα σε τούτον το ανυπεράσπιστον Και πλάσμα. επιπλέον να προστατευτούν και τα άλλα παιδιά σε αντίστοιχες θέσεις, σε αντίστοιχες Και να καταστάσεις. βραδυματιστούν και άλλα Βέβαια, κορίτσια που έχουν το ίδιο. και στη συγκεκριμένη ακόμα οικογένεια που υπάρχει ακόμα ένα μωρό
το έλεος του μόνον του. Διότι είναι μόνον του, διότι το γραφείο εφημερίας δεν ασχολείται. Ξαπολά τα μωρά και φεύγει. Καλά, εμείς αυτό το λέμε και ελπίζω να υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους τους. Πάντως, έχω ήδη πει ότι αυτό το βίντεο, αυτή την εκπομπή θα την παραδώσω εγώ μαζί με ονόματα στο Γραφείο Ευημερίας για να γίνει έλεγχος. Εσύ, Μαρία, θέλεις άλλους ανθρώπους να ευχαριστήσεις ή κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο? Συγκεκριμένους ανθρώπους θα ήθελα πολλά να πω τα ονόματα τους, αλλά θα το αφήσουμε για την ώρα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα στην εκπομπή σας για να ακούσει ο κόσμος και να ανοίξει τα μάτια τους στα βιώματα αυτά που είναι 100% αλήθεια. Οι αρμόδιοι επιτέλους να σοβαρευτούν, Ελίτα μου, και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μάλιστα. Έλεος ποιον με τούντες υποθέσεις. Ελίτα μου, το Γραφείο Ευημερίας δεν είναι μόνο να βγάλει επιταγές. Έχει πάρα πολλά θέματα να αναλάβει. Συμφωνείτε μαζί μου? Σας ακούω και κουνάω το κεφάλι μου. Ναι, ειδικά στο θέμα των παιδιών, 1000%, με τα χίλια. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε και εμείς, ως δημοσιογράφοι και όλοι όσοι μας παρακολουθούν και το Γραφείο Ευημερίας που είναι η δουλειά τους. Δεν αρκεί να λέμε ότι κάνουν όσα μπορούν. Πρέπει να κάνουν και όσα δεν μπορούν. Δηλαδή είναι αυτός ο φορέας που πρέπει να κάνει τα δύνατα δυνατά να προστατεύονται τα παιδιά μας. Θα αρκεθούμε, ας πούμε, σε αυτά που μπορούν να κάνουν και δεν τα κάνουν καν. Μάλιστα. Γιατί. Μαρία, όταν... Είναι δικαίωμα σε όλα τα μωρά. Ήσουν μαζί όταν πήγατε και βρήκατε την Άννα με την μητέρα της στο Ερμαρί? Μάλιστα, ήμουν παρόν. Όταν... Ήταν σε άλλη αναδοχή οικογένεια βεβαίως τότε και... Ήταν μάλλον στην πρώτη Ελίτα μου οικογένεια. Και βρήκατε το παιδάκι αυτό σε ποια ηλικία, πόσο χρόνο ήταν? Και 3 χρονών. Και την βρήκατε κλειδωμένη σε ερμάρι? Κλειδωμένη στο ερμάρι να κοιμάται. Επιάσαμε την αυτή μου, ήθελε να την χτυπήσει την συγκεκριμένη γυναίκα που πρόσεχε την μητσιά. Ναι. Εστίαμε μπουτζαμέ, ήβραμε άλλες μάμες στο μωρό. Κάποια μαμά άλλη πήρε το μωρό της στο νοσοκομείο, έκαμε το αναλύσεις και ήβρε ηρεμιστικά στο αίμα του. Μάλιστα. Εγγράφτηκε στις εφημερίδες, ειδοποιήθηκε και το γραφείο και μετά το γραφείο ακόμα παίρνει μέχρι τώρα μωρά και αμέ. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρότατες καταγγελίες. Εμείς σας υπόσχομαι, αυτό μόνο μπορώ να κάνω. Άλλωστε το κάναμε με τον Μαρίνο, οπότε φέραμε το θέμα αυτό στην εκπομπή. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ με αυτή την ευκαιρία εγώ τον Μαρίνο Κλεάνθους. Είναι χρέος κάθε ανθρώπου, τίποτα δεν κάναμε, Ελίτα. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να γίνουν καλύτερα κάποιες διαδικασίες. Να τονίσουμε κάτι, γιατί νομίζω έχει σημασία. Σήμερα δεν κάνουμε μια εκπομπή εναντίον του Γραφείου Ευημερίας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Κάνουμε μια εκπομπή κατά των κακών εχόντων. Θέλουμε τα κακώς έχοντα επιτέλους να αλλάξει. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι με το ίδιο, από την ίδια πλευρά. Διότι δυστυχώς αυτό το οποίο έζησε η Άννα και η κάθε Άννα δεν είναι virtual, έτσι, δεν είναι ψηφιακά τραύματα. Μαρίνο μου, πέρσι έτσι καιρό φιλοξενήσαμε, πόσες ήταν, 10 γυναίκες που δόθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες από το Γραφείο Ευημερίας και βιάστηκαν όλες. Λοιπόν, φέτος είναι η Άννα. Δεν θέλω να συνεχιστεί αυτό το κακό που μαστίζει την ανομαλία κάποιων. Μαρία, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε και την θεραπεύτρια της Άννας. Μαρία μου, καλό απόγευμα. Παρακαλώ. Ναι. Έχουμε την θεραπεύτρια της Άννας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ. Hello. Σας ακούμε. Η θεραπεύτρια μας ακούει. Δεν μας ακούει. Θεραπεύτρια ψυχολόγος, μας ακούει? Μαρία Περδικογιάννη, μας ακούτε? Λοιπόν, δεν μας ακούει, σε λίγο μαζί της. Ωραία. Η Άννα και η Γεωργία θα είναι μαζί μας σε λίγο μετά το δελτίο, μικρό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για να συνεχίσουμε όλο αυτό, είναι καταιγισμός από πληροφορίες της ταλέπορης Άννας μετά σε άλλα σπίτια μέχρι πρόσφατα.
Αρήνο μου, κάποιο σχόλιο, αν θες να κάνεις. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι αγγίζουμε μόνο έτσι ψήγματα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Και λυπάμαι και φοβάμαι ότι δυστυχώς αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος δεν λειτουργεί καθόλου, δεν έχει αγγίξει και δεν είναι πλήρως έτσι ταυτισμένο με τις ανάγκες του σήμερα. Οι οποίες δυστυχώς ανάγκες, Χριστίνα, θα αυξάνονται. Αυτό θα έλεγα, Μαρίνο, ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα. Τα συστήματα πρέπει να εξελίσσονται ανάλογα με τις αλλαγές τις κοινωνικές που γίνονται. Ακόμη από τη διαδικασία του πώς αποφασίζεται μια ανάδοχη οικογένεια. Πώς προετοιμάζεται το παιδί για να πάει σε αυτή την οικογένεια. Πώς προετοιμάζεται η οικογένεια για να αποδεχτεί το παιδί. Και πώς παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα όλη η οικογένεια για να μπορεί να επιβεβαιώνεται μια καλή πορεία σε αυτή την οικογένεια. Κανονικά δηλαδή, πρέπει να διαταχθεί μια έρευνα για τις λειτουργούς του Γραφείου Ευημερίας αυτή τη στιγμή, στις οποίες είχε ανατεθεί το θέμα της Άννας. Και αν, Ελίτα, αποδειχτεί ότι γράφτηκε στο φάκελο της οποιασδήποτε Άννας μια καταγγελία ότι η ανάδοχη οικογένειά της την βίαζε, ξυλοκοπούσε ή οτιδήποτε, την κακοποιούσε γενικά, να το πούμε, τότε εννοείται ότι έχει ευθύνες ο λειτουργός ή και ανώτερη. Ας πω όμως κάτι. Η Γεωργία παραδέχτηκε και ξέρει από πρώτο χέρι ότι καταγγέλθηκε η λειτουργός τότε, όχι της Άννας, της δεύτερης μικρούλας που πήρε η συγκεκριμένη οικογένεια. Υπάρχει μαρτυρία ότι αυτό έγινε καταγγελία. Στο φάκελο της Άννας οι σελίδες μπαίνουν και βγαίνουν, Μαρίνο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να βγαίνει. Κανονικά αυτό το πράγμα είναι αδίκημα. Λοιπόν, κρίνει όλο αυτό... κάτι άλλο όμως, Ελίτα, συγγνώμη. Μιλάμε για την πρώτη ακόμη ανάδοχη οικογένεια που πήγε η μικρή, η οποία σήμερα έχει παιδιά. Εξακολουθεί να έχει παιδιά. Ποιος είναι υπεύθυνος δηλαδή να τα ελέγξει όλα αυτά. Λοιπόν, να ακούσουμε μία τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Απλά άκουα την εκπομπή σας και ήθελα να πω και εγώ ότι πριν αρκετόν καιρό η αδερφή μου πήρε ένα αγοράκι για ένα Σαββατοκύριακο που της το ζητήσε το Γραφείο Ευημερίας για να το προσέχει. Και όταν το πήραμε για να παίξουμε λίγο μαζί του, ξέρω εγώ, το μωρό φοβόταν όταν σηκώνταμε τα χέρια μας πάνω να παίξουμε μπάλα κτλ. Άρχιζε να ψηλά, να φωνάζει και σκεφτόταν τι έχει εμπάθει. Τώρα όμως συνδέω και καταλαβαίνω τώρα με αυτά που ακούω ότι ίσως το χτυπούσαν το μωρό και αυτόν είχε αυτά ας πούμε, τα αποτελέσματα να ψηλά, να φωνάζει με το παραμικρό. Να μας πει, Χριστίνα, αλλά έχετε πολύ δίκιο και καλά κάνατε που είστε υποψιασμένοι ως άτομο. Χριστίνα. Να πούμε κάτι, ότι αυτά τα παιδάκια γεννιούνται και δεν έχουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα που χρειάζεται για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ψυχικά. Είναι πιθανό να η αντίδραση αυτή να καταγραφεί. Ένα παιδάκι, Ελίτα μου, μια πιθανή περίπτωση. Βεβαίως. Ένα παιδάκι που το κρατάς και το παίρνεις κάθε ένα μήνα, κάθε 6 μήνες σε άλλο περιβάλλον, χωρίς να υπάρχει το ουσιαστικό συνέστημα της αγάπης και της αποδοχής, βεβαίως θα αντιδράσει. Αυτό είναι ένα. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο, υπάρχει περίπτωση, ρωτάει η τηλεθεάτρια, να είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Μπορεί πρέπει να είναι θύμα βίας, μπορεί να έρευνα. Είναι και απλά η ανασφάλεια από τις πολλές αλλαγές που το έχουν γίνει. Άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Είναι η Μαρία Περδικογιάννη που παρακολουθεί την Άννα. Μαρία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Άννα. Σε ακούμε. Σχετικά με την Άννα, αυτό που θέλεις να προσθέσεις στο παζλ των όσων έχουν λεχθεί. Βασικά, θέλω απλώς να πω ότι γνωρίζω την Άννα, είσαι κοντά μου αρχικά όταν ξεκινήσαμε θεραπεία. Είναι ένα παιδί που έχει περάσει πάρα πολλά βιώματα στη ζωή της και προσπαθούμε να την εμψυχώσουμε, να την δυναμώσουμε και να νιώσει δυνατή για τον εαυτό της και να καταφέρει να φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα. Είναι με δική σου παρότρινση και είναι και μισή θεραπεία, αντιλαμβάνομαι, το να προσπαθεί το θύμα να φέρει στην επιφάνεια οτιδήποτε κακοποίηση έχει δεχτεί για να υπάρχει μια αποκατάσταση τουλάχιστον εσωτερικής φύσεως. Σωστά καταλαβαίνω, Μαρία? Ναι, πολύ σωστά. Παίρνει πολύ μεγάλη δύναμη να μπορέσει το άτομο να αποτεθεί αυτό που του έχει συμβεί, να μπορέσει να ξεπεράσει συναισθήματα φόβου, ντροπής, ενοχής
για κάτι για το οποίο το ίδιο το άτομο δεν είναι υπεύθυνο, όμως είναι συναισθήματα που συνήθως θύματα κακοποίησης βιώνουν, και χρειάζεται πάρα πολύ ψυχολογική στήριξη, ενδυνάμωση και βοήθεια για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο που έφτασε και να μιλήσει ανοιχτά για αυτά που βίωσε. Άρα ήταν και μέσα στα πλαίσια της θεραπείας της το να βγει να μιλήσει. Μάλιστα, ήτανε, ναι, ήτανε. Μαρίνος, κάτι θέλει εγώ να ρωτήσει. Θα ρωτήσω τον γιατρό από τη δική της εμπειρία. Επειδή μπορεί να λεχθούν ή μπορεί και να λέχθηκαν πολλά, υπάρχει περίπτωση, γιατρέ, όλο αυτό το πράγμα, αυτή η καταγγελία να είναι απλά επινόηση του μυαλού της Άννας, να είναι αισθημένο? Κοιτάξτε, πάντα αμφισβητείται η καταγγελία που έρχεται από ένα μικρό παιδάκι. Αυτό ίσως είναι γνωστό σε πολλά άτομα και γίνεται η σωστή διερεύνηση για να μπορούμε όντως να διαπιστώσουμε αν αυτά που λέγονται από το παιδί είναι όντως σωστά. Μπορεί να ακουστούν σε πολλές περιπτώσεις ότι υπήρχε καθοδήγηση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που γίνεται χωρισμός γονέων και μπορεί να υπάρξει θυμός, εχθρικότητα, δυσβιλία κλπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, η Άννα ήρθε κοντά μου σε μεγάλη ηλικία. Αυτά που βίωσε, τα βίωσε σαν παιδί. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας αξιολόγησα την ίδια. Και έχω βγάλει το πόρασμα μετά από αρκετές συνεδρίες, από διάγνωση, ότι όντως αυτά που λέει είναι αλήθεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Μαρία Περδικογιάννη. Να πούμε ότι η κοπέλα είναι γνωστή, επαγγελματίας και μπορεί να δώσει εκεί που πρέπει να δώσει την κατάθεσή της. Έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι τώρα 24 χρονών. Είμαι χωρισμένη με δύο παιδιά. Αλλά αυτό που θα πω πρώτη φορά το λέω. Όταν στα 18 μου αραβωνιάστηκα, είχα ανακαλύψει ότι δεν ήμουν παχαίνα. Και δεν ρωτάμε τι έχει γίνει στην παιδική μου ηλικία. Είμαι θετημένη από δύο ημερών, αλλά δεν ξέρω ποιον να κρίνω, τι έγινε. Υπάρχει και μια περίπτωση, αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. δεν ξέρω αν θέλει η Χριστίνα να... Δεν θυμάστε κακοποίηση κάτι? Όχι, τίποτα. Απλά ο άντρας μου με χώρισε γι' αυτό. Αγαπημένη μου, έπρεπε να πάτε σε γυναικολόγο, γιατί γνωρίζω ως γυναίκα αυτό το λέω. Ότι ο παρθενικός ημένας πολλές φορές είναι τόσο... πώς θα το πω τώρα... Πήγα σε γυναικολόγο και μου είπε ότι υπήρχε κακοποίηση από τριόχρονο. Απλά δεν ξέρω από ποιον. Τώρα που είμαι κοντά με τους γονείς μου, δεν πιστεύω να είναι ο θετός μου πατέρας. Δεν ξέρω τι έγινε. Ανήκετε σε θετή οικογένεια, είστε θετή κόρη, γι' αυτό είπατε θετός ναι. πατέρας. Είμαι θετή από δύο ημερών, με θετήσαν κυπρέγονες. Δεν έχετε καμία μνήμη απάνω σε αυτό. Το μόνο πράγμα που θυμούμαι είναι ότι υπήρχαν φωνές στο σπίτι. Στο σπίτι το δικό σας, αυτό που μεγαλώσατε. Ναι. Αυτό. Ναι, ότι υπήρχαν φωνές, έσπαζαν πράγματα, τίποτα άλλο όμως δεν θυμάμαι. Απλά τώρα η έννοια μου είναι ότι τα παιδιά που τώρα είμαι χωρισμένη προσέχουν τα εγγόνια τους. Και φοβάμαι γι' αυτό, γιατί είναι δύο κόρες. Απλά δεν τους το βγάζω, αλλά φοβάμαι. Καλά, και κάθε μήνα παίρνω τα παιδιά μου κρυφά σε γυναικολόγο για να δει αν είναι καλά τα μωρά μου. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Νομίζω είναι δύο σημεία εδώ που πρέπει να δούμε. Λίγο σύντομα, Χριστίνα, γιατί θα πάμε δελτίο. Πολύ σύντομα ότι το ένα... η κυρία αυτή, επειδή υποφέρει από ό,τι φαίνεται και είναι πολύ φυσιολογικό, είναι πάρα πολύ καλά να πάρει ψυχολογική στήριξη, ίσως ψυχοθεραπεία, να μπορέσει και η ίδια να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα βαθύτερα που έχει, όπως επίσης και συμβουλευτική για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά πρέπει από μικρή ηλικία να τα μαθαίνουμε κάποια πράγματα, πώς να προστατεύονται από τέτοιες περιπτώσεις πλέον. Χριστίνα, πρέπει να πάμε δελτίο ειδήσεων. Απλά να πω στην κυρία ότι θα επικοινωνήσει η παραγωγή αμέσως μετά την εκπομπή μαζί της για να της προσφέρει αυτή την ψυχολογική στήριξη, κατεύθυνση αν θέλετε, για να προστρέξει και να ζητήσει την βοήθεια του ειδικού. Το κρατάμε, Μαρκελίτσα μου, και επιστρέφουμε
για να επικοινωνήσουμε μαζί της μετά τη λήξη της εκπομπής. Τώρα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Μείνετε μαζί μας. Η εκπομπή σας προσκαλεί να δώσετε τις δικές σας προτάσεις, έτσι ώστε να αναδείξουμε την Κύπρια γυναίκα που αντιπροσωπεύει τη χαρακτηριστική αρετή της Κύπριας στον τόπο μας, προβάλλοντας όλες τις γυναίκες της ιστορίας μας που ξεχώρισαν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ανάμεσα στις οποίες θα υπάρχουν και οι ανώνυμες γυναίκες που έζησαν ανάμεσά μας. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τις Κύπριες από την αρχαιότητα μέχρι και το 1959 ως έτος γέννησής τους. Ο κόσμος παρακαλείται να στέλνει τις δικές του εισηγήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την elita@checkmatv.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχαγγέλου 31 2057 Στρόβουλος Λευκοσία. Μια ιστορία που θα μπορούσε να γίνει ακόμα και σενάριο για ταινία. Η Άννα είναι 21 χρονών και από τότε που θυμάται τον εαυτό της, δηλώνει πως έχει βιώσει την βία σε όλο της το μεγαλείο. Από 2 χρονών την πήρε υπό την προστασία του το γραφείο ευημερίας, αφού οι γονείς της κρίθηκαν ακατάλληλοι για να τη μεγαλώσουν. Αφού φιλοξενήθηκε σε αρκετές ανάδοχες οικογένειες αρχικά, κατέληξε σε μια πολύτεκνη οικογένεια που ενώ όλα έδειχναν ότι εκεί θα μεγάλωνε σωστά και με αγάπη σε ένα όμορφο και συγκροτημένο οικογενειακό περιβάλλον, που οι βιολογικοί στις γονείς της στέρισαν, στην πορεία τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Με χτυπούσε συνέχεια, βάναυσα. Σαν να και χτύπαμε έναν 20χρονο πλάσμα, ή έναν 4χρονο, χωρίς λόγο και αιτία. Όπως υποστηρίζει η Άννα, από 3 χρονών δεχόταν σωματική κακοποίηση από την ανάδοχη μητέρα της και σεξουαλική παρενόχληση από τον ανάδοχο πατέρα της. Έρχεται να ξαπλώνει μαζί μου στο κρεβάτι, κατεβάζει με στο ρούχο άλλο και το δικό μου και χαϊδεύει την πάνω μου. Οι δύο, κατά τα άλλα διπόλεπτοι γονείς, όταν η κοινωνική λειτουργός επισκεπτόταν τη μικρή για να δει αν όλα είναι καλά, φορούσαν μάσκες και υποκρίνονταν ότι όλα είναι μια χαρά. Η Άννα, μη ξέροντας πώς να χειριστεί όλα όσα της συνέβαιναν, τα υπέμενε αδιαμαρτύρητα. Ήμουν ένα πολύ φιτσαρδινό μωρό. Δεν μπορούσα να πω κάτι. Ήταν μια μηχανία, ήταν φιτσαρικό, ήταν... Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι νιώθα. Δεν περιγράφεται. Όταν κάποια στιγμή πήγε να την επισκεφτεί η βιολογική της μητέρα, τη βρήκε τιμωρία στην αυλή του σπιτιού και χτυπημένη. Τότε, η μητέρα της την πήρε και έφυγαν από το σπίτι των ανθρώπων που, όπως η ίδια λέει, της κατέστρεψαν τα πιο όμορφα της χρόνια, δημιουργώντας της πολλά ψυχικά τραύματα. Τα βάσανα της Άννας δεν τελείωσαν εδώ. Μεταφέρθηκε σε άλλη ανάδοχη οικογένεια, όπου αντιμετώπισε καινούργια προβλήματα. Στο σχολείο της δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει, έπαθε κατάθλιψη, έκανε 4 φορές απόπειρα αυτοκτονίας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Ο θάνατος της βιολογικής της μητέρας ήταν αυτό που τη συγκλώνησε και συνάμα την μετέφερε στην πραγματικότητα. Μίλησε στη μητέρα σου. Της μίλησα ότι θυμάμαι για το ξυλοδαρμό. Όχι για τη σεξουαλική παρενόχληση. Όχι, για τη σεξουαλική παρενόχληση της είπα 3 μέρες πριν πεθάνει. Την ίδια στιγμή, η Γεωργία, γυναίκα η οποία πληροφορήθηκε για τη μαρτυρία της Άννας στην εκπομπή μας, λύνει τη σιωπή της και αποφασίζει ότι πρέπει να μιλήσει για την ανάδοχη μητέρα που ξυλοκοπούσε την Άννα, την οποία γνωρίζει μέσα από φιλικό της πρόσωπο, το οποίο σχετίζεται στενά με την εν λόγω ανάδοχη οικογένεια. Αυτή η γυναίκα δεν είναι καλά στα μυαλά της. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις παρανοϊκές της εκρήξεις. Είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, φερόταν άσχημα στα παιδιά της και τα κακοποιούσε. Προσποιείται την καθώς πρέπει κυρία, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια γυναίκα δολοπλόκα, χωρίς τείχνος αγάπης για κανένα. Μισά όλο τον κόσμο και τρέφει αρνητικά αισθήματα ακόμα και για μέλη της οικογένειάς της. Θεωρεί τη μέθοδο του ξύλου αποτελεσματική, γι' αυτό και τη χρησιμοποιούσε πολύ συχνά. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι τα ίδια θα μπορούσε να κάνει και στην Άννα, μας είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της. Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι ανάδοχοι γονείς ενός παιδιού? Η ιστορία της Άννας ακούγεται συγκλονιστική. Είναι δυνατόν να υποφέρει κάποιος τόσο στη ζωή του και να καταφέρει μόνος να επιζήσει και να ορθοποδήσει? Πώς? Η Άννα, πιο δυνατή από ποτέ, εξομολογείται την ιστορία της δίνοντας το δικό της μήνυμα στους ανθρώπους που βίωσαν ή βιώνουν ακόμα παρόμοιες εμπειρίες. Το μήνυμα μου θέλω να περάσω σε παρόμοιες καταστάσεις.
είναι να προχωρούν οι ζωή τους, να μιλούν, να με φώνε, διότι η αλήθεια πάντα φταίνει στο χώρο, προθέσω μου πάνω λιθαρή, ό,τι και να γίνει, να συνεχίσουν τη ζωή τους, γιατί εγώ μετά από τούτα ούλα κοίτα πιο δυνατή και προσπαθώ να είμαι καλά, και είμαι καλά. Ιστορία, να πούμε ότι η Άννα έμεινε σε αυτή την οικογένεια από τα 3 μέχρι τα 10 της χρόνια, ότι σε κάποια φάση επέστρεψε η βιολογική της μητέρα να τη δει και τη βρήκε να είναι τιμωρία στην αυλή με τον απόδι πάνω στον τοίχο. Την πήρε και επέστρεψε μαζί της σε ένα συγκεκριμένο συνοικισμό που διέμενε. Μια μέρα, λέει, η μητέρα έπαθε κρίση αλκοολισμού και έπιασε το μαχαίρι και κυνηγούσε το παιδί της. Η βιολογική της μητέρα αυτή, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πέρασε η Άννα. Από τα 10 μετά μέχρι τα 15 της διέμεινε με άλλη ανάδοχη οικογένεια που περνούσε σχετικά καλά, αλλά το γραφείο ευημερίας, χωρίς να της εξηγήσει τον λόγο, την μετέφερε σε άλλο σχολείο. Στη συνέχεια η Άννα μεταφέρθηκε στη στέγη Νεανίδων, όπου έμεινε εκεί μέχρι τα 17 της, έπαθε κατάθλιψη. Ο πατέρας της, ο βιολογικός, όποτε ερχόταν εκεί την έδερνε, της χορηγούσαν ηρεμιστικά χάπια και έκανε 4 φορές απόπειρα αυτοκτονίας. Πριν ενηλικιωθεί η Άννα, την έστειλαν να μείνει με τον παππού της, πρώην φυλακιστής ο παππούς. Εκεί έμεινε 2 μήνες. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία της Άννας. Πάμε να ακούσουμε τον αδερφό του παππού της. Είναι ο ίδιος ο παππούς? Α, είναι ο ίδιος ο παππούς της Άννας που θα μας μιλήσει. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Γιατί ένοιξε... Μισό λεπτό. Θα πρέπει να μετακινηθείτε για να έχουμε καθαρή λήψη. Οκ. Okay. Ναι. Ξαναπροσπαθήστε. Ναι. Πείτε μας. Ναι. Έπρεπε και άλλο εδώ. Αλλά πάλι. Ήθελα να προσωπικά να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί η οικογένεια μας είναι αδύνατη. Δεν θέλουμε λεφτά από κανέναν. Θέλουμε δικαιοσύνη. Ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη Σταμασούκη Καλιά για την αστυνομία λευκοσία που έδειξαν ενδιαφέρον για τα βιώματα τη υπόθεση. Μεγάλη παράκληση μας είναι να ενημερωθεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Εγώ θα σας παρακαλέσω να μην ζωγραφίζετε, να μην φωτογραφίζετε ανθρώπους, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια της σωστής διαχείρισης, αν θέλετε, της δικαιοσύνης, έτσι. Όποιος άνθρωπος ήταν θέση μου, δεν ήταν να φωτογραφίζεται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν ήταν μόνο να φωτογραφίζει. Για τον ίδιο σκοπό ακριβώς έφαγα ισόβια πριν. Και έφυγα από τη φυλακή και ύστερα από μερικά χρόνια άκουσα το τούτο. Εγώ πριν 2 μέρες το έμαθα. Εγώ δεν λέω, δεν θέλω να απειλώ κανένα. Εγώ ψαγωγήθη. Όμως σκεφτείτε τους δικούς της, εάν τούτη η κοπέλα είχε δυνατή οικογένεια, τι θα γίνεται. Ναι. Έλω και εμάς την περίπτωση, ότι είμαστε όλοι αδύνατοι. Περιμένουμε από εσάς, σύμφωνα με τον νόμο και παράκληση στον αρχιεπίσκοπο να το μάθει. Όποια ζωγραφιά θέλετε, ας θέλετε, κόψετε με. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας ευχαριστήσω. Ναι. Θα με ακούτε από την τηλεόραση. Καταλαβαίνω τον πόνο σας και τον οδυρμό σας. Και μπορώ να πω ότι όλοι εδώ στο ΣΥΓΜΑ, και ο Μαρίνος και η Χριστίνα,
Το έχουμε αποδείξει ότι ο μόνος λόγος που κάνουμε αυτή την εκπομπή είναι μόνο για να δικαιωθεί και να βγει στην επιφάνεια η αλήθεια. Ζούμε για την αλήθεια και τα άτομα που αναφέρατε και άλλα άτομα μάχονται ακριβώς για αυτό το πράγμα. Και θα έπρεπε όλοι να είμαστε από το ίδιο στρατόπεδο. Δηλαδή όλοι να μαχόμαστε για την αλήθεια. Αλλιώς προς τι να ζούμε. Άμα δεν πολεμούμε για αυτές τις αξίες, δεν έχει σημασία τίποτα. Ευχαριστώ όμως τον παππού. Με αφορμή το τηλεφώνημα του παππού, Ελίτα, θα πρέπει να πούμε και το εξής. Φαίνεται τότε ότι αυτή η οικογένεια παρακολουθεί το από το γραφείο επιμερίας από τη γενιά του παππού. Αυτό έχω αντιληφθεί από αυτό που είπε ο παππούς, ότι είναι μια οικογένεια αδύνατη που είχε προβλήματα κτλ. Και άρα δεν πρέπει οι επόμενες γενιές που βγαίνουν από την ίδια οικογένεια να έχουν προβλήματα. Και άρα θα έπρεπε λογικά η οποιοδήποτε λειτουργεί να ήταν πολύ πιο ευαίσθητη και να έβλεπαν το θέμα με πολύ πιο μεγάλη ευαισθησία. Κοίταξε, αυτό το θέμα, όπως το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, θα πάει κατευθείαν στην Υπουργό. Και από εκεί και πέρα είμαι σίγουρη και έχω εμπιστοσύνη ότι θα διαταχθεί έρευνα. Αυτό το εμπιστεύω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε τι γίνεται. Άννα. Ναι, Ελίτα. Λοιπόν, θες κάτι να προσθέσεις σε όσα λέξη, κανένα μου. Τι εννοείται, να συνεχίσω... Ένα λεπτό, με ειδοποιούν ότι έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο, να το πάρουμε και να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ, έχουμε άλλη μια τηλεφωνική, σας ακούμε. Θα χαμηλώσετε την τηλεόρασή σας και θα σας ακούμε καθαρά. Πείτε μας. Καλό σας απόγευμα. Με ακούτε? Εγώ μιλώ. Εσείς, ναι. Είναι η κοπέλα που πήρα πριν και με ξαναπήρε. Α, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί σας θα επικοινωνήσουμε μετά την λήξη της εκπομπής. Οπότε αυτό το τηλέφωνο δεν θα το επαναφέρουμε. Ήταν άλλο τηλέφωνο, Ερίκο μου. Να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Άννα. Λοιπόν, από τα 10 μέχρι τα 15, εσύ περνάς σε άλλη αναδοχή οικογένεια που ήταν σχετικά καλά τα πράγματα. Για μένα ήταν καλά. Ναι. Λοιπόν, εκείνο που ήθελα να ξέρω και που με ρωτούσε και ο Μαρινός ο Κλεάνθος και η Χριστίνα και ο σκηνοθέτης μας ακόμα. Όσο καιρό ζούσες με εκείνη την οικογένεια από την οποία εσύ είχες υποστεί αυτή την σεξουαλική κακοποίηση που καταγγέλεις, ναι, και από την μητέρα, την ανάδοχη μητέρα, την κυρία, την κακοποίηση με ξυλοδαρμού σε σημείο να μπεις και στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν μαζογράφησες όμως πολύ τις μέρες σου εκεί. Δηλαδή πήγαινε σχολείο, σας έδιναν φαΐ. Ναι. Για φαγητό και υπόδειξη και ένδυση, αν αυτό εννοείται. Mm-hmm. Ναι, τα είχα αυτά. Ναι. Στο σχολείο ήμουν αφηρημένο μωρό. Πολλά αφηρημένη, μέχρι αηδίας. Mm-hmm. Εντάξει, μόνο στο θέμα υπόδεισης και τροφής ήμασταν καλά όμως. Ναι. Συναισθηματικά. Η Χριστίνα Πέτα ρωτά. Συναισθηματικά. Πώς σου συμπεριφέρονταν, σου έδειχναν αγάπη, τρυφερότητα, συνέστημα, νιάξιμο? Όχι, καμία αγάπη. Κανένα συναίσθημα αντιπληθερότητας. Με τα αδέρφια της ανάδοχης οικογένειας και τους βιολογικούς. Τα αδέρφια ήταν πιο μεγάλα, τους βιολογικούς εννοείται. Τα βιολογικά παιδιά. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, ήταν και πιο μεγάλα, οπότε δεν ήταν πολύ στην οικογένεια μέσα. Άννα, υποψιάζεσαι ότι μπορεί η ανάδοχη μητέρα σου να γνώριζε αυτά που μπορεί, αυτά που λες ότι σου έκανε ο ανάδοχος, ναι, πατέρας σου και γι' αυτό, ναι, ίσως είχε βία, είχε ασκήσει τόση μεγάλη βία? Ναι, τώρα ναι. Τώρα αυτό σκέφτομαι, Μαρίνο μου, διότι την άλλη την κοπέλα που είχε σε ανάδοχη, το μωρό τότε, το συμπεριφερόταν πολύ πιο διαφορετικά από μένα. Γλυκά, καλά, γλυκά, καλά, το αγαπούσε. Ενώ εγώ ήμουν το πετάμενο. Ήταν το μωρό της, εγώ ήμουν απλά υποχρεωτικά.
Κάνεις πολύ εύστοχες ερωτήσεις, μπράβο σου. Ξέρεις, είναι πονεμένη ιστορία. Εγώ έτσι συναχωριέμαι πολύ, Ελίτα. Είναι ευαίσθητες ιστορίες τέτοιες και αυτά τα πράγματα έγιναν πριν 6, 7, 8, 10 χρόνια. Δηλαδή, 2000, φαντάζομαι, 98, 99 το αργότερο. Δηλαδή, είναι πρόσφατη ιστορία. Δεν μιλάμε για τη δεκαετία του 70 και του 60 για να πει κάποιος ότι τότε δεν υπήρχε κοινωνικό κράτος. Και συναχωριέμαι γιατί πήραν ένα παιδί, του έδωσαν αγάπη drive-through, παίρνοντας το παιδό και από εκεί σε διάφορες οικογένειες, χωρίς έτσι να δείξουν ίσως την αγάπη και τη φροντίδα που θα έπρεπε η αρμόδη λειτουργεί. Και ανησυχώ πώς άλλα παιδιά μπορούν να είναι στην ίδια θέση. Ανά, με τον πατέρα σου σήμερα η σχέση σας ποια είναι, τον βιολογικό σου πατέρα? Λίτα μου, δεν σε ακούω καλά. Τον βιολογικό σου πατέρα, η μητέρα σου έχει πεθάνει. Δεν έχουμε σχέσεις. Δεν έχετε σχέσεις. Μαζί με ποιους έχεις σχέση από την οικογένειά σου? Μόνο με τη θεία μου. Μόνο με την θεία. Έχει υποστεί πολλά και βαριά τραύματα. Όχι μόνο, δηλαδή το ένα είναι το κομμάτι που τώρα πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, όμως και όλο το υπόλοιπο πακέτο της Άννας δεν ήταν εύκολο να το περάσει. Άννα. Ήταν όλη η ζωή μου μέχρι τώρα ήταν χάγια, διότι εγώ βρίσκω υπεύθυνο το γραφείο ημερίας για όλα. Τι θα ήταν δικαιοσύνη για σένα, Άννα, τι θέλεις ακριβώς? Λέμε τώρα να πάει η υπόθεση στη δικαιοσύνη, στο δικαστήριο, αλλά... Να τιμωρηθούν οι άνθρωποι αυτοί, το πρώτο. Οι λειτουργοί που δεν κάνουν να φύγουν το γραφείο ημερίας, που δεν έχουν ψυχή γιατί για να κάνουν τη δουλειά, πιστεύω ότι πρέπει να έχεις να τρέχεις και κάποια σήματα, να έχεις ψυχή. Όχι απλά να το κάνεις για τα λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, οι μισοί που είναι στο γραφείο ημερίας δεν έχουν ψυχή. Έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ψυχές. Κοίταξε, μιλάει ένα παιδί που δεν μπορούσε να ομολογήσει την αλήθεια, που αισθανόταν κρατημένο. Μα όπως εμένα πολλά παιδιά, Ελίτα μου, δεν τολμούν να μιλούν. Ίσως ήταν γι' αυτό που και οι σπουδές σου, Άννα, έχουν κάποια σχέση γενικά με τα θέματα κοινωνικής ευημερίας. Ναι. Γιατί επέλεξες να ασχοληθείς με τέτοια σπουδή κοινωνικής ευημερίας? Γιατί νομίζω ότι το έχω να κάνω το επάγγελμα. Και η αλήθεια είναι ότι θεραπεύει μόνο όταν προσφέρεις αυτό από το οποίο εσύ έχεις πάθει. Θέλω να προσφέρω αυτό που έχω στερηθεί, Ελίδα μου. Ναι, ναι. Αυτό είναι η μόνη θεραπεία, νομίζω. Αυτό θα βοηθούσε πολύ και αν, όπως και οι κοπέλες που παρουσιάσατε πέρσι, μπορούσαν να έχουν μια ομάδα υποστηρικτική, να μπορεί να τους παρέχεται ψυχολογική στήριξη, να δημιουργήσουν μια σχέση μεταξύ τους, στην οποία να μπορεί η μια να σταθεί δίπλα στην άλλη. Πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι η Άννα έχει, εκτός από αυτό που είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάποια στιγμή, μια σπουδαία θεραπεύτρια, μια πολύ καλή γυναίκα πρώτα απ' όλα, που τη συμπαρίσταται. Και το δηλώνει, πόσες φορές το δήλωσε το καημένο το κοριτσάκι. Δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω.